Και εκεί στην Κουμουνδούρου θα βρούμε τον Γιάννη Ανιφαντή. Έρχεται ένα εκρηκτικό τρίμερο, υπάρχουν φόβοι για έκτροπα. Πάντως τον τόνο της πλευράς Κασελάκη έδωσε με το καλημέρα η κυρία Τζάκρη. Μίλησε για ένα συγκεκριμένο USB, Γιάννη. Ναι, Λένα, βρισκόμαστε ουσιαστικά 4 ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 6.30 και όπως καταλαβαίνουμε, τα δύο στρατόπεδα παίρνουν θέσεις μάχης. Το κλίμα είναι πολεμικό, κάτι που φάνηκε και από την χθεσινή τελευταία ανατροπή με την καταγγελία που έφερε στην έκτακτη πολιτική γραμματεία ο κύριος Πολάκης για το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη. Πως υπάρχει δηλαδή αναντιστοιχία με την πραγματικότητα, με τον κύριο Κασελάκη να απορρίπτει τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Και όπως είπες και εσύ, μένεται και η κόντρα για τον ρυθμό των συνέδρων, αλλά και για την σύσταση, την συμμετοχή που θα υπάρχει μέσα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί ο τελικός αριθμός των συνέδρων. Από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη καταγγέλνουν ψηφιακή νοθεία στην εκλογή των συνέδρων. Όπως είπες και εσύ, πριν από λίγο ήρθαν εδώ στελέχη που πρόσκειται στον Στέφανο Κασελάκη, μεταξύ αυτών και η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, που κρατούσε ένα στικάκι και όπως είπε θα το καταθέσει στο Προεδρείο του Συνεδρίου, το οποίο στικάκι θα έχει πάνω από 2.000 υπογραφές συνέδρων που είναι υπέρ της συμμετοχής του Στέφανου Κασελάκη στις εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Από το κόμμα τώρα λένε πηγές πως ο αριθμός των συνέδρων θα ανακοινωθούν από το Προεδρείο κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Θα δούμε πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, και θα ακούσουμε τις δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη. Είναι αυτό το stick USB, το οποίο σε λίγες ώρες θα καταθέσω στο Προεδρείο του Συνεδρίου, στο οποίο περιλαμβάνονται 1.934 υπογραφές συνέδρων, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της συμμετοχής του Στέφανου Κασελάκη στις εκλογές.